Θεσσαλονίκη FM 100. Ώρα ενημέρωσης. Οι ειδήσεις αναλυτικά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον FM 100 και στην ώρα ενημέρωσης. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στην ραδιοφωνική παραγωγή η Αφροδίτη Αργυροπούλου, στην γραμματική υποστήριξη η Κατρίνα Μελίδη, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πολίτες από κάθε γωνιά της χώρας έδωσαν το παρόν στο συλλαλητήριο που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη για την υπεράσπιση του ονόματος της Μακεδονίας. Δεκάδες χιλιάδες πολιτών έστειλαν το μήνυμα πως δεν αποδέχονται την παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας, ούτε μία σύνθετη ονομασία για τη γειτονική χώρα με το συγκεκριμένο όρο ή παράγωγό του. Κεντρικός ομιλητής στο συλλαλητήριο ήταν ο στρατηγός αναποστρατεία Φράγκος Φραγκούλης, που τόνισε πως η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, ενώ το παρόν έδωσε τελικά και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος. Το συλλαλητήριο θέτει την επαναδιαπραγμάτευση από την αρχική θέση ότι δεν δεχόμαστε τον όρο Μακεδονία, ανέφερε στη συνέντευξή του επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Φραγκούλης Φράγκος. Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη αντικατάστασης του διαμεσολαβητή του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς, καθώς όπως είπε δεν είναι αντικειμενικός. Απεσιόδοξος για το ενδεχόμενο να βρεθεί λύση στο ονοματολογικό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, εμφανίστηκε ο βουλευτής του ΟΝΑΝΕΛ Δημήτρης Καμένος, λέγοντας μάλιστα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ίσως αλλάξει θέση. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη έκανε λόγο για μεγαλειώδες συλλαλητήριο που έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση. Το χθεσινό συλλαλητήριο δεν βοήθησε καθόλου τη διαπραγμάτευση. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. Η χθεσινή εκδήλωση δεν βοηθά καθόλου τη διαπραγμάτευση και δεν λύνει το πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο συμβιβασμός δεν είναι κακή λέξη. Ο κ. Μπουτάρης χαρακτήρισε το συλλαλητήριο ογκώδες και εντυπωσιακό χωρίς καμία αμφιβολία, λέγοντας πως το παρακολούθησε από εικόνες στην τηλεόραση, ωστόσο δήλωσε απογοητευμένος γιατί 25 χρόνια πραξίας δεν μας οδηγούν να σκεφτούμε αλλιώς. Συγκέντρωση θα πραγματοποιήσουν στις 6 το απόγευμα μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, έξω από το χώρο που πραγματοποιούσαν κατάληψη και κάηκε από τη χθεσινή επίθεση με μολότοφ στη λεωφόρο Στρατού. Θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Διαμαρτυρία για τις συνθήκες υγιεινής στο σχολείο τους και για την υγεία μαθητών και προσωπικού πραγματοποίησαν σήμερα μέλη του Συλλόγου Γονέων στο δεύτερο εργαστήριο ειδικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Δήμου Πηλαίας. Σε λίγη ώρα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες από την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων, την κυρία Μαρία Μπιμπισίδου. Προβλήματα σημειώθηκαν και σήμερα στις πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω των ισχυρών ανέμων. Χιόνια έπεσαν από τα ξημερώματα στις ορεινές περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε πανόραμα Χορτιάτη, Λιβάδι, Πετροκέρασα και Σοχό. Χιονόπτωση σημειώθηκε και στα ορεινά της Χαλκιδικής. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Λαγκαδά, λόγω της γενικής διακοπής ρεύματος και της έντονης χιονόπτωσης στις δημοτικές ενότητες Σοχού και Βερτίσκου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης έμειναν κλειστά και στις δύο περιοχές. Επίθεση κατά της κυβέρνησης εξεπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως έχει δώσει μια κατανόητη ανοχή σε φαινόμενα ανομίας. Σε συνέντευξή του χαρακτηρίζει καθαρά μειοψηφική την προσέγγιση της κυβέρνησης στα θέματα ασφάλειας, ενώ υποστηρίζει ότι η ανοχή που δείχνει η κυβέρνηση στον Ρουβίκονα είναι προκλητική. Θύμα βανδαλισμού έπεσε το μνημείο του Ολοκαυτώματος στην πλατεία Ελευθερίας, το οποίο στήθηκε προς τιμήν των Ελλήνων Εβραίων της πόλης που εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Άτομα που κατευθύνονταν προς το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία έγραψαν με σπρέι κάτω από το γλυπτό «Χρυσή Αυγή». Αρχίζει σήμερα μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων η διαδικασία αναζήτησης εκταφής, ταυτοποίησης και ταφής των Ελλήνων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Αλβανία κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-1941. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προεκλογική εκστρατεία στην Κύπρο για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της προσεχούς Κυριακής. Η Ισπανική Εισαγγελία ζήτησε από το δικαστή που είναι επικεφαλής της έρευνας για τον καθερεθέντα πρόεδρο της Καταλωνίας Κάρλες Πουτσδεμόντ την επενενεργοποίηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης εναντίον του, όπως έγινε γνωστό από δικαστικές πηγές στη Μαδρίτη. Θεσσαλονίκη FM 100. Ενημερώνω. Το συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε χθες για τη Μακεδονία, την ανταπόκριση χιλιάδων κόσμου, τη στάση των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και των social media, αλλά και την ομιλία του επίτιμου Προέδρου του Γενικού Επιτελείου Στρατού Φράγκου Φραγκούλη, σχολίασε μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και την εκπομπή Θέσεις και Απόψεις με τον Βασίλη Κοντοπολίδη, ο δημοσιογράφος Κώστας Γιαννακίδης. Εγώ νομίζω ότι το θέμα δεν ήταν μια πατριωτική αντίδραση. Δηλαδή δεν πρόκειται για
πατριωτικά, τα ανακλαστικά που κάποιοι αποφάσισαν να τα εκδηλώσουν. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό εκδηλώθηκε αυτή η ιδιαιτερότητα που έχει η Θεσσαλονίκη στο να θέτει τη δική της ατζέντα, να τονίζει κατά πόσο διαφοροποιείται από την ατζέντα που τίθεται κεντρικά από την Αθήνα. Ήταν μια αντίδραση, εγώ νομίζω, σε πολύ μεγάλο βαθμό του κόσμου της Θεσσαλονίκης στη συστημική λιδωρία που έγινε προς το συλλαλητήριο. Νομίζω ακριβώς το ίδιο, τα ίδια τα ανακλαστικά, με όσα ξεδήλωναν όσοι κατέβαιναν συγκεντρώσεις των αγανακτισμένων και έβλεπαν να λιδωρούνται από τα συστημικά μέσα. Ναι, ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και νομίζω ότι επειδή η Θεσσαλονίκη πολύ συχνά ζητά ευκαιρίες για να επιδείξει την ιδιαιτερότητά της και να εκδηλώσει κλαστικά ιδιαίτερα τοπικιστικού χαρακτήρα, αυτό ήταν μια χαρά ευκαιρία. Δηλαδή, ας είμαστε σοβαροί, δεν ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν κάτω χρυσαυγίτες οι παραθρησκευτικές οργανώσεις και όλα αυτά. Όχι. Και αυτό είναι ένα λάθος που κάνει η κυβέρνηση και ο θηλυκός αυτήν τύπος. Που αποδίδουν τέτοιους χαρακτηρισμούς σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα τους βρουν απέναντί τους, νομίζω. Κατά την άποψή σου, αυτό που έγινε χθες σηκώνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα τελικά για το πώς ο κόσμος έχει στραφεί πλέον στο διαδίκτυο και στα social media και πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ αυτό. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς θα έπρεπε να έχει απελευθερώσει τους ανθρώπους της ΕΡΤ, οι οποίοι έχουν όλες αυτές τις αναστολές και τις φοβίες, γνωρίζοντας ότι δεν περιμένει κανείς να ενημερωθεί από αυτούς. Δηλαδή, είτε το έδειχνε μεταξύ μας σε επίπεδο τηλεθέασης και ενημέρωση της κοινής γνώμης, είτε το έδειχνε ΕΡΤ, είτε δεν το έδειχνε, ήταν περίπου το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι το έβλεπαν παντού στο δίκτυο. Νομίζω ότι αυτό που έγινε χθες, όχι μόνο από την ΕΡΤ, αλλά και από άλλα ιδιωτικά κανάλια, επιβεβαιώνει την άποψη που έχουν οι άνθρωποι ότι το συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε χθες, λοιπόν, αλλά και για το θέμα της τάσης που κράτησαν μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας, αναφέρθηκε ο Παντελής Αβίδης, συνάδελφος δημοσιογράφος. Στο θέμα του ονόματος της γειτονικής χώρας δεν άλλαξε από τότε που διαμορφώθηκε, επειδή πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Είχε απλά καθίσει, διότι δεν ήταν στην επικαιρότητα το ζήτημα. Αλλά ότι υπήρχε στην κοινωνία αυτή η διάθεση στη συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας ήταν γνωστό. Όσοι το παρέβλεπαν αυτό και ανακοίνησαν το θέμα μην λαμβάνοντας υπόψη τους αυτή τη διάσταση, κάνανε λάθος. Το ένα είναι αυτό. Η συγκέντρωση εστίασε στο μακεδονικό, στο λεγόμενο μακεδονικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία, αυτό ήταν. Αλλά έχω την εντύπωση πως το υποσυνείδητο της κοινωνίας έχει διαμορφωθεί πλέον και μία διάθεση από τα συσσωρευμένα πλήγματα που δέχτηκε, από τις συνεχείς αποτυχίες, όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην εξωτερική πολιτική, από τις πιέσεις που δέχεται η χώρα, από τον τρόπο που αντιδρά το πολιτικό σύστημα, διαμορφώθηκε μία διάθεση αντίδρασης. Και αυτό βγήκε χθες. Αν δηλαδή διάβαζε σε δεύτερη ανάγνωση κανείς τη διάθεση του κόσμου, σε πρώτο επίπεδο ήταν το σκοπιανό και σε δεύτερο ήταν μια γενικότερη αντίδραση στις πιέσεις και στα πλήγματα και στις ήττες που διέχεται η κοινωνία. Και ήθελε να πει στους πολιτικούς, στην πολιτική τάξη, φτάνει μέχρι εδώ. Είμαστε κι εμείς εδώ. Και ξέρεις, σήμερα είναι πολύ δύσκολο να σηκωθεί κανείς από τον καναπέ του. Το γεγονός ότι μαζεύτηκαν αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων δείχνει κάτι. Θέλει ανάγνωση. Και από ό,τι βλέπω και σήμερα τις εφημερίδες, αυτό το παρακμασμένο αθηναϊκό κράτος δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. Δεν έχει καταλάβει, δεν θέλει να καταλάβει, αναπαράγει κάποια ιδεολογήματα περί διαμόρφωσης μιας νέας δεξιάς και διάφορα τέτοια, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Εγώ πήγα στη συγκέντρωση περισσότερο για να διαβάσω μέσα από τον κόσμο που περιτριγυρνούσα
που έβλεπα εκεί, να διαβάσω τι θέλει ακριβώς ο κόσμος. Όχι μόνο δεν έχει σχέση με ακροδεξιές και ακρότες. Βεβαίως και τέτοια στοιχεία υπήρξαν. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Γραφικοί επίσης υπήρξαν. Αλλά ήταν ελάχιστότατη μειοψηφία μπροστά σε αυτό που είδαμε. Για οξύτητα του πολιτικού λόγου από την Εξέδρα έκανε λόγο ο δημοσιογράφος Σταύρος Τζίμας. Ο κ. Τζίμας μίλησε στην εκπομπή Ημερολόγιο με τον Νίκο Ηλιάδη. Ήμουνα στη συγκέντρωση και την γύρισα τη συγκέντρωση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ήταν μια μαζική, μια ογκώδης και μαχητική συγκέντρωση. Ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση, αλλά θα μου επιτραπεί να διαφωνήσω με όλους αυτούς που ανεβάζουν μεγέθη που επικαλούνται 400.000, ακόμη και 800 ακούστηκαν από την Εξέδρα. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να επισημάνω ήταν αυτά που έγιναν στην Εξέδρα. Και εκεί πρέπει να πω ότι πραγματικά τρόμαξα με όσα ακούστηκαν από την Εξέδρα. Εκφωνήθηκαν λόγοι που δεν είχαν δομή, ευθύνη, γιατί όταν απευθύνεσαι σε ένα τέτοιο κόσμο, ο οποίος διαδηλώνει από κάτω, θέλει να σε ακούσει, να του δώσει και το στίγμα. Το quo vandis, το πού πάμε, το τι μέλη γενέστε. Και αυτό ήταν που προκάλεσε ανατριχύλα. Ήταν λόγοι παραλυρηματικοί, χωρίς να δίνουν καμία προοπτική και ασυνάρτητη και θα έλεγα επικίνδυνη. Πιστεύω ότι πολύ δύσκολα η κυβέρνηση αλλά και το πολιτικό σύστημα θα μπορέσει να διαχειριστεί όλο αυτό το θυμικό, το συναισθηματικό που εκπορεύεται από την κοινωνία γύρω από το ζήτημα, γύρω από αυτή την πληγή με τα Σκόπια. Γιατί, Νίκο, δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, έρχονται τρέιλερ και άλλα συλλαλητηρίες στην Αθήνα. Από ό,τι ακούω, μπορεί να ξαναγίνουν και πάλι και άλλα στη Θεσσαλονίκη ανάλογα με την εξέλιξη τη διαπραγμάτευση. Δεν αποκλείεται να έχουμε συλλαλητήρια και εκεί, αν η κυβέρνηση του θέλει να κάνει πίσω. Διότι είναι πολύ πιθανόν να εμφανιστεί και εκεί στην κοινωνία μια κινηματική μορφή όπως και σε εμάς και εδώ και να πούνε ότι δεν θα κάνετε κανένα βήμα πίσω. Ήταν το μεγαλύτερο γεγονός μετά το συλλαλητήριο το 1992, χωρίς καμία πολιτική χρειά, επεσήμανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζουράρης. Ο κύριος Ζουράρης εκτίμησε ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στο συλλαλητήριο ήταν 400.000, ενώ αναφέρθηκε και στο χθεσινό περιστατικό της επίθεσης εναντίον του. Γεγονός. Μετά το 92 καμία συγκέντρωση πολιτική ή άλλου τύπου δεν συγκέντρωσε 300.000 κόσμο όπως αυτή η συγκέντρωση από την παλιά, από το παλιό λιμένα μέχρι περίπου το Μέγαρο Μουσικής, περίπου 5.600 μέτρα. Τώρα με σένα τι ακριβώς έγινε? Έγινε μερικά, από ό,τι είδαμε και από τους αστυνόμους που ξέρουν και από τους γονείς, ήταν μερικά φασιστικά στοιχεία τα οποία μάλλον φύγανε. Γιατί εγώ ήμουν 3,5 ώρες ήμουν εκεί, ακίνητος εκεί και μιλούσα με τον κόσμο. Δεν πήγα από τη μεριά των βουλευτών, ήμουν λίγο πιο έξω από την ανατολικά της Εξέδρας και ήμασταν τρεις. Και όταν τέλειωνε ο στρατηγός, είπε τώρα τελειώνω και θα πω κάτι, εκεί εμφανίστηκε κάποιος, μου είπαν από τη φυσιογνωμία πρέπει να ήταν και μαστουρωμένος από αυτά τα ακροδεξιά στοιχεία τα φοβερά και βρεθήκαν άλλοι 10-15 και το δυσάρεστο είναι ότι την ώρα που με προστάτευαν οι αστυνομικοί χτυπήθηκε και ένας αστυνομικός και θέλω να του εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και την λύπη για αυτό το γεγονός και θα τον πάρω να δω τώρα που νομίζω ότι είναι καλά. Και με χτύπησαν και εμένα αλλά με κάποιο αντικείμενο που ήρθε, αλλά ήταν από αυτά τα ανάστατα. Ήταν καμία, δεν ήταν παραπάνω από 20-30 άνθρωποι, αλλά ήταν σε έξαλλη κατάσταση και ήταν αυτά τα ακροδεξιά και μάλιστα υποπολιτικά στοιχεία λόγω χαμηλωτάτου εκπαιδευτικού επίπεδου και... Τι ώρα αυτό έγινε, Κώστα? Τι ώρα έγινε? 5:20 νομίζω που είχε τελειώσει ο στρατηγός. Άρα κρατώ αυτό που λες ότι ήσουν 3,5 ώρες η συγκέντρωση και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ακριβώς. Αυτό που είπα και οι αστυνομικοί που ξέρουν και οι αξιωματικοί λέει, δεν έδειχνε να είναι συντονισμένο διότι από τη στιγμή που εσύ ήσουν από την αρχή και σε είδανε όλοι και μιλούσες με τον κόσμο, προφανώς δεν υπήρχε σχέδιο. Αυτό έγινε από μεμονωμένος μάλιστα φεύγοντας. Τη
την εκτίμηση ότι μετά το χθεσινό συλλαλητήριο και τη μαζικότητα του κόσμου, η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να επανεξετάσει την διαπραγμάτευση για την ονοματολογία των Σκοπίων, εξέφρασε ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο ΠΑΜΑΚ, Σπύρος Λίτσας. Αναμφίβολα, το χθεσινό συλλαλητήριο είχε πάρα πολύ κόσμο, πολύ περισσότερο από ότι πολλοί προέβλεπαν. Νομίζω ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι το διοργάνωσαν ίσως να μην περίμεναν τόσο μεγάλη προσέλευση κόσμου. Το μήνυμα ήταν κάτι δεδομένο. Δεν νομίζω ότι δεν περιμέναμε το συγκεκριμένο μήνυμα. Το μήνυμα ήταν δεδομένο μέσα στο πλαίσιο της στόχευσης της όλης διαδικασίας. Δηλαδή καμία υποχωρητικότητα ή αν θέλετε, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη υποχωρητικότητα, καμία διαλλακτικότητα ως προς την διαδικασία εξέβρεσης λύσης την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία γύρω από το όνομα, αλλά όχι και μόνο από το ζήτημα του ονόματος, αλλά και στο πλαίσιο του ιδεολογήματος του μακεδονισμού και πάει λέγοντας. Ο κόσμος ο οποίος μαζεύτηκε χθες, ο αριθμός, ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Επομένως, οι πολιτικές ισορροπίες στο εσωτερικό του κράτους ασφαλώς και αλλάζουν, ή αν θέλετε, ένα καθιστικό πλαίσιο επίησης του ζητήματος της ονομασίας ή γενικότερα των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο. Έναν απολογισμό του χθεσινού συλλαλητηρίου έκανε μιλώντας στον FM 100 και την εκπομπή Θέσεις και Απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη, ο ιστορικός και συγγραφέας Γιώργος Καραμπελιάς. Εκφράστηκε ένα πράγμα το οποίο κανείς δεν φανταζόταν, έτσι, ότι ιδιαίτερα από το πολιτικό και μηδιακό σύστημα, ότι θα υπάρξει μια τέτοια έκφραση αγανάκτηση από τον κόσμο, ιδιαίτερα δε δεδομένου ότι οι άνθρωποι οι οποίοι οργάνωσαν το συλλαλητήριο ήταν άνθρωποι που δεν ήταν γνωστοί, δεν ήταν επώνυμοι, πολλοί κυκλοφορούσαν και διάφορα για αυτούς. Βεβαίως, όπως σας είχα πει και όπως απεδείχθη, διότι βγήκαν οι άνθρωποι και μίλησαν στο συλλαλητήριο, τους άκουσε χθες ο κόσμος, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν συμμετάσχει και στους αγανακτισμένους και στη Σπίθα αρκετοί από αυτούς. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι κάθε άλλο είχαν καμία σχέση με τα μυθεύματα περί ακροδεξιάς. Καθόλου τυχαία εξάλλου οι χρυσαυγίτες, οι οποίοι ένιωθαν απομονωμένοι στη χθεσινή εκδήλωση και οι οποίοι και αυτοί δεν την ήθελαν σε καμία περίπτωση να έχει τέτοια μαζικότητα, επιτέθηκαν στο πανό του κινήματος Άρδιν, προσπάθησαν να το σχίσουν με επικεφαλής κάποιον γκλέτσο εκεί, είναι συνονόματος του δημάρχου Σιλίδας, με κουκούλες, και τους κυνήγησε ο κόσμος μέχρι την Καμάρα περίπου, όπου πήγαν να συναντήσουν τους άλλους κουκουλοφόρους που βρίσκονταν εκεί. Αυτό μου δίνεται μια είδηση, άρα δεχτήκατε επίθεση από χρυσαυγίτες χθες. Στο YouTube, άμα το πάρετε, το έχει και η εφημερίδα των συντακτών, να έχει ένα μεγάλο βίντεο. Μάλιστα. Βεβαίως δεχτήκαμε επίθεση από κουκουλοφόρους χρυσαυγίτες, τους οποίους και ο κόσμος κυνήγησε. Έτσι, υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία. Ίσως είναι τα ίδια άνθρωποι, δεν ξέρω, ίσως υποθέτω, που προσπάθησαν να προκαλέσουν και άλλα ζητήματα και, ναι, και που επιτέθηκαν. Ήταν οργανωμένο, δηλαδή. Ήταν οργανωμένο για να δημιουργήσουν ζητήματα. Γιατί ήταν έξω και τους είχαν πετάξει έξω και τους είχαν απαγορεύσει να εμφανιστούν. Οι οργανωτές είχαν πει ότι θα απαγορευτεί να εμφανιστούν με σήματα της Χρυσής Αυγής στην εκδήλωση. Επειδή ένιωθαν λοιπόν εντελώς στο περιθώριο, προσπάθησαν να οργανώσουν προβοκάτσιες στο εσωτερικό του συλλαλητηρίου. Θεσσαλονίκη FM 100. Τόπος στην πόλη.
Δεν υπάρχει κίνδυνος από την κατανάλωση νερού από το δίκτυο της ΕΙΑΘ, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας Γερακίνα Μπισμπινά, μετά από τις δειγματοληψίες λόγω του εντοπισμού υδρογόνων ανθράκων. Η κυρία Μπισμπινά μίλησε στην Αυστικά Γκράτσιο. Δεν υπάρχει υπέρβαση από τις παραμέτρους που ορίζεται ρητά από τον νόμο. Έχει βγάλει φυσικά ανακοίνωση και δελτίο τύπου και η ΕΑΦ συγκεκριμένα από την πρώτη στιγμή, αλλά ταυτόχρονα μετά την αναφορά του προβλήματος αυτού κοινοτοποιήθηκε η υπηρεσία μας μαζί φυσικά με την ΕΑΦ. Γίνανε οι έλεγχοι κανονικά. Με εντολή φυσικά προϊσταμένου εισαγγελίας αποφασίστηκαν κλιμάκια τα οποία ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλο το μήκος του ποταμού. Έγινε σωστή λήψη μέτρων όπως άμεση εγκατάσταση πλωτών φραγμάτων για τη συλλογή και εξουδετέρωση αυτών των συγκεκριμένων ρήπων που εμφανίστηκαν. Έγινε εμπλουτισμός του νερού από το δίκτυο της ΓΟΕΒ. Μείωση των παροχών νερού από τον Ελιάκμον, αύξηση ποσοτήτων νερού Αραβισσού. Συνεχίστηκαν οι ενέργειες αύξησης τροφοδοσίας, έτσι ώστε να απορριφθούν τελείως αυτοί οι ρήποι. Αυτό έγινε από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, γίνεται, συνεχίζεται να γίνεται. Οι ενδείξεις μας, να σας πω λίγο για τις μετρήσεις και τα νούμερά μας, αυτή τη στιγμή είναι φυσιολογική. Δεν υπάρχει υπέρβαση σε καμία παράμετρο. Και δεν υπάρχει υποχρέωση εξέταση αυτών των στοιχείων από κάποιο ποσοστό και μετά. Εμείς δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είμαστε κάτω από το κατώτερο όριο με την προηγούμενη νομοθεσία, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζουμε και ελέγχουμε ένα επιπλέον συμπληρωματικά με δικούς μας ελέγχους. Να σας ενημερώσω ότι πλέον των ελέγχων της ΙΑΦ στείλαμε και συμπληρωματικά για την εξέταση συγκεκριμένου δείγματος και στο Γενικό Χημείο του Κράτους και αναμένουμε φυσικά τα αποτελέσματα εντός της εβδομάδας και θα σας ενημερώσουμε φυσικά οποιαδήποτε εξέλιξη έχουμε. Μάλιστα, δηλαδή το συμπέρασμα είναι ότι καταναλύσκουμε νερό χωρίς πρόβλημα, δηλαδή πίνουμε κανονικά, χρησιμοποιούμε νερό για το μαγείρεμα ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν υπάρχει, θα λέω, υπέρβαση σε αυτές τις παραμέτρες. Δεν υπάρχει. Σε ό,τι αφορά τώρα τον πρώτο εντοπισμό, καταλάβατε για ποιον λόγο υπήρξαν έστω και εκείνη υπήρξε αυτός ο εντοπισμός των υδρογονανθράκων, από πού προέρχονται? Εμείς δεν μπορούμε να πούμε από πού προέρχονται. Οι λόγοι μπορεί να είναι διάφοροι, πολύ και διάφοροι. Απλά εμείς στην παρούσα φάση, στη διάρκεια των ημερών αυτών που γίνονταν οι έλεγχοι, για να μπορέσουμε να έχουμε και μια πλήρη εικόνα. Επειδή μέσα στον Αλιάκμονα, στον ποταμό Αλιάκμονα, έχουμε τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ, ζητήσαμε επιπλέον εργαστηριακές εξετάσεις από την ίδια τη ΔΕΗ, μάλιστα στάλθηκε έγγραφο στις 16 Γενάρη, να μας δώσει και αυτά τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Ναι. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια σταθή εικόνα και ταυτόχρονα φυσικά να κάνει σωστά την δουλειά του ο κ. Εισαγγελέας. Διαμαρτυρία για κρούσματα λεπτοσπύρωσης και εμφάνιση ποντικιών στο εργαστήριο εκπαίδευσης, στο δεύτερο εργαστήριο ειδικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Δήμου Πηλαίας. Έφτασε είδηση λοιπόν στα ειδησιογραφικά γραφεία και θα επικοινωνήσουμε τώρα με την κυρία Μαρία Μπιμπισίδου, την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων. Κυρία Μπιμπισίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Περί τίνος πρόκειται και τι συμβαίνει με αυτά τα κρούσματα λεπτοσπύρωσης αλλά και εμφάνιση ποντικιών από ό,τι διαβάζουμε? Ακούστε, ανακαλύψαμε τον Νοέμβριο, αρχές Νοέμβρη, ψόφιο ποντίκι στο χώρο του σχολείου, πάνω στις γυψοσανίδες συγκεκριμένα, που υπάρχει αρκετό κενό. Από τότε θορυβηθήκαμε, καλέσαμε το συνεργείο που είναι συμβεβλημένο με το Δήμο για τα σχολεία που κάνει την τακτική απολύμαση, να γίνει απολύμαση. Έγινε μια απολύμαση, κάναμε και δεύτερη γιατί ανακαλύψαμε ότι τελικά πρέπει να ήταν αρκετά αυτά, φοβηθήκαμε, υπήρχαν πολλά περιττώματα. Ήρθε το συνεργείο αυτό και έριξε ποντικό φάρμακο σε σκόνη πάνω στις γυψοσανίδες και γύρω στο χώρο, κάτι που ήταν απαράδεκτο για μας. Ήταν πολύ επικίνδυνο για την υγεία μας και όπως διαπιστώθηκε και έπειτα, δηλαδή αρρώστησαν και εκπαιδευτικοί και παιδιά και παίρνανε φάρμακα και αντιβιώσεις και δεν γινόντουσαν καλά. Και εμένα ο γιος μου αρρώστησε και δεν ήξερα γιατί δεν είναι καλά, ενώ ήταν ο καιρός καλός. Τέλος πάντων, από αυτό θορυβήθηκαν οι εκπαιδευτικοί, πήγανε, κάνανε αιματολογική εξέταση και ανακάλυψαν, ας πούμε, μέσα στο Δεκέμβριο ότι είχαν θέματα, δείγματα θετικά λεπτοσπύρωσης. Μάλιστα. Τώρα στο σύνολο τα δείγματα τα θετικά είναι 14 στο χώρο του σχολείου. Ένα από αυτά είναι και το δικό μου, που ήμουνα μέσα στο χώρο, ας πούμε, για 15 περίπου μέρες που κάναμε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι.
Λοιπόν, και από εκεί και πέρα δεν έχουμε καμία υπεύθυνη αντιμετώπιση να μας πούνε τι θα γίνει με το σχολείο. Ο Δήμος μας υποσχέθηκε ότι θα καθαρίσει και θα απολυμάνει το χώρο, διέθεσε 7,5 χιλιάρικα για να το αποστηρώσει τείχους, τραπέζια, τα πάντα. Το παρέδωσε εγκαίρως 7 του μηνός μετά τις γιορτές, επομένως είναι έτοιμο να ανοίξει, αλλά έχουμε την ατυχία να είναι το σχολείο μας να συστεγάζεται με το δημοτικό δίπλα του αυτισμού, το οποίο δεν έκαναν καμία κίνηση. Και με παρόλες τις προσπάθειες που κάναμε εμείς και τις απολυμάσεις, δεν βλέπαμε ξανά περιττώματα. Είναι πολύ σοβαρές αυτές οι καταγγελίες που μας λέτε και αυτά τα συμβάντα. Άρα, να υποθέσουμε ότι αν είχε γίνει ένας καλύτερος χειρισμός απολύμανσης εξ αρχής, δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο, κυρία Μπιμπισίδου. Ναι, αν υπήρχε ένας καθαρός χώρος τριγύρω. Γιατί το σχολείο μας από γύρω-γύρω δεν ήταν και τόσο κατάλληλος ο χώρος. Έχει αποθήκη από πάνω, αποθήκη από κάτω, οι οποίες από ό,τι έμαθα τώρα καθαρίστηκαν. Δεν ήταν έτσι, ήταν άνω-κάτω πριν. Και τώρα γίνεται και μας καθυστέρησε και το διπλανό σχολείο. Μάλιστα. Πολύ. Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Από εδώ και πέρα περιμένουν, πέφτουν να έρθουν. Ναι, με κάναμε εμείς την απολύμανση και την αποστήρωση, αλλά μας λένε ότι βρίσκουν ξανά. Ή κάποιος να έρθει, ας πούμε, να κλείσει τρύπες, να βάλει παγίδες. Δεν έχουν μπει παγίδες. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Να υπάρχουν ποντίκια και να μην μπαίνουν παγίδες, γιατί υπάρχουν και ασφαλείς παγίδες. Και τόσο καιρό που δεν πηγαίνουν τα παιδιά και να υπήρχαν ποντίκια θα είχαν αποτελειωθεί. Μάλιστα. Κύριε Μπιμπισίδου, θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ Θέλουμε πολύ. Θέλουμε απλά να βοηθήσετε εσείς. Τι θα γίνει, να σας ανοίξει το σχολείο, θα κλείσει, τι θα κάνει, θα πάμε σε άλλο. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Είμαστε ήδη δηλαδή ένα μήνα τα παιδιά στο σπίτι και δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Μάλιστα. Κύριε Μπιμπισίδου, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε ευχαριστώ καλά. Και εγώ. Γεια σας. Χιόνια έπεσαν το πρωί στις ορεινές περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε Πανόραμα, Χορτιάτη, Λιβάδι, Πετροκέρασα, Σοχό. Χιονόπτωση σημειώθηκε και στα ορεινά της Χαλκιδικής. Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Λαγκαδά, λόγω της γενικής διακοπής ρεύματος και της έντονης χιονόπτωσης στις δημοτικές ενότητες Σοχού και Βερτίσκου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στις δύο περιοχές έμειναν κλειστά. Όπως ξέρετε, ο Δήμος Λαγκαδά είναι ένας τεράστιος Δήμος, οπότε έχουμε την πολυτέλεια, τα έχουμε διαφορετικά γεωγραφικά φαινόμενα από περιοχή σε περιοχή. Στο Λαγκαδά τώρα έχουμε Λαγκάδα, αλλά σας λέω ότι τις άλλες περιοχές είναι όντως κάτασπρες, ιδιαίτερα στη δημοτική ενότητα Σοχού και Βερτίσκου, στις ορεινές μας περιοχές, εκεί υπάρχει πολύ χιόνι. Και μέχρι πρόσφατα, πριν από μία ώρα περίπου, είχαμε έντονη χιονόπτωση στις περιοχές εκεί. Και αν συνδυαστεί αυτό με το γεγονός ότι λόγω της ΔΔΕ είχαμε μια ολική, blackout ολικό. Από τα ξημερώματα μέχρι τις 10.30 ήταν και περισσότερο χωρίς ρεύμα. Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν αρκετά δυσχερή η κατάσταση. Και για αυτόν τον λόγο, με το συνδυασμό των καιρικών φαινομένων και με την έλλειψη ρεύματος, αποφασίστηκε και η αναστολή λειτουργίας για σήμερα των όλων των σχολικών μονάδων στις περιοχές των δύο αυτών δημοτικών ενωτήτων. Ναι. Άρα σήμερα κλειστά τα σχολεία. Κλειστά τα σχολεία σε Σοχό, στην Όσα, στα σχολικά σχολεία τα οποία υπάρχουν εκεί, στο Κρυονέρι. Υπήρχε μια δυσκολία. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαν να θερμαθούν τα σχολεία. Αφενός και αφετέρου, ή το οδικό δίκτυο είχε κάποια ζητήματα. Βέβαια, επιχειρήσαμε από το πορεία από τα ξημερώματα αρκετά οχήματα του Δήμου μας. Και θεωρώ ότι και σε συνδυασμό και με την περιφέρεια, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Είναι ομαλή. Αποκαταστάθηκε το ρεύμα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι στις 7 η ώρα το πρωί πρέπει να πάρουμε την απόφαση. Έτσι, και νομίζω δικαιωθήκαμε, καθώς άργησε το ρεύμα, έρθει γύρω στις 10.30. Κλείσαμε τα σχολεία περισσότερο για λόγους ασφαλείας, αλλά και αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς τέρμα δεν θα μπορούσαν να κλείσουν. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι μια μέρα έτσι αρκετά δύσκολη για κάποιες περιοχές, αλλά η βελτίωση των καιρικών φαινομένων θα έχει άμεση. Είχαμε και κάποια έντονη χιονόπτωση και στην περιοχή του Πετροκεράσου, από την άλλη πλευρά. Πετροκέρασα, ωραίο μέρος. Από εκεί πέρα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Είναι τώρα και με τα χέρια πανέμορφα, όπως αντιλαμβάνεστε, και ο Σοχός το ίδιο. Ελαφρότερα χιόνια είχαμε προς την Ξυλούπολη. Γενικά όλα τα ορεινά μας είχαν κάποια με διαφορετική κλιμάκωση χιονόπτωση. Βέβαια στο Λαγκάδα, όπως σας είπα αυτή τη στιγμή, έχει μια πολύ όμορφη Λαγκάδα και πολύ δυνατό αέρα, βέβαια. Ναι, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Η Λαγκάδα δεν έχει καθόλου χιόνι, έτσι, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Καθόλου. Είχαμε λίγο το πρωί, γιατί έμεινα από νωρίς έξω, γύρω στις 6.30 είχαμε μια ελαφρά βροχή, τίποτα άλλο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ενέργειες του Δήμου Θεσσαλονίκη σχετικά με την ανάπτυξη του προγράμματος των παιδικών χαρών. Περισσότερα θα μας πει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργών και Περιβάλλοντος, ο κ. Θανάσης Παπάς. Κύριε Παπά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Πώς διαμορφώνεται λοιπόν η κατάσταση με τις παιδικές χαρές και τι καινούριο θα δούμε σε σχέση με τις παιδικές χαρές?
Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης ίσως είναι από τους ελάχιστους, δεν ξέρω αν είναι και μοναδικός Δήμος στη χώρα, όπου έχει ένα μεγάλο πλήθος παιδικών χαρών πάνω από 48, οι οποίες είναι πιστοποιημένες. Mm-hmm. Οι οποίες παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση από τη Διεύθυνση Κατασκευών σε ό,τι αφορά τις επισκευές συντηρήσεις και από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε ό,τι αφορά τη φύλαξη. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν προβλέψεις για την επέκταση των παιδικών χαρών, διότι πάντα υπάρχουν ανάγκες, και πρέπει να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ήδη αυτή τη στιγμή από το πρόγραμμα της χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχουμε 3 νέες παιδικές χαρές στην πλατεία Μακεδονομάχων, στο πάρκο της Νέας Ελβετίας και Θερμοπυλών και Νάστου, που θα δημιουργήσουμε 3 νέες παιδικές χαρές. Και επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, με ίδιους πόρους, με χρήματα του Δήμου δηλαδή, πολλοί Θεσσαλονικείς μπορεί να το βλέπουν, τη στρογγυλή την κατασκευή, η οποία γίνεται μέσα στο πάρκο της ΧΑΝΘ, όπου φτιάχνουμε νέα παιδική χαρά και σε άλλες περιοχές, στη Γεννητσόν κλπ. Να μην αναφέρω τώρα διάφορα ονόματα, αλλά θα τις δουν οι συνδημότες μας και οι μικροί μας φίλοι, κατασκευασμένες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Επομένως, προσθέτουμε σιγά σιγά και άλλες 11 παιδικές χαρές, οι οποίες εντάσσονται σε αυτή τη λογική. Είναι πολύ σημαντικό, επομένως, να έχουμε παιδικές χαρές οι οποίες να λειτουργούν, να είναι πιστοποιημένες και να έχουμε και ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά θα αυξήσει, θα μπολιάσει τις υφιστάμενες παιδικές χαρές με νέες, και υπ' αυτήν την έννοια είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και θέλουμε την ευκαιρία να πω επίσης, διαμέσου του ραδιοφώνου σας, ότι η τήρηση του ωραρίου στις παιδικές χαρές, και αναφέρομαι κυρίως στις καλοκαιρινές περιόδους, πρέπει να μην, για να μην ενοχλούμε και τα λοιπά τους περίοικους, πρέπει να τηρείται. Και επίσης θέλω και να γίνετε και εσείς πρεσβευτές αυτής της έκκλησης την οποία κάνω, ότι μέσα στις παιδικές χαρές δεν καπνίζουμε. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, διότι δημιουργούμε ένα πολιτισμένο περιβάλλον μέσα στις παιδικές χαρές. Δεν μπορεί μέσα στα έδρανα, στα δάπεδα, στα όργανα κτλ. Να έχουμε γόπες από τσίγαρα να κάθονται οι μαμάδες και οι μπαμπάδες να καπνίζουν. Είναι ένα πράγμα τελείως απαράδεκτο και γι' αυτό το σημειώνω με ιδιαίτερη έμφαση. Καλά κάνετε και το σημειώνετε, και καλό θα είναι να πούμε ότι το έχουμε γνωστοποιήσει το θέμα. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο θέμα αυτό, κυρία Παπά, για την μη σωστή, ας το πω, συμπεριφορά κάποιων εξημών, ενηλίκων κατά κύριο λόγο, σε σχέση με το κάπνισμα, αλλά και γενικότερα με τη ρήπανση, με το πώς συμπεριφερόμαστε, πώς δεν σεβόμαστε το καινούριο, δεν σεβόμαστε αυτό που θα χρησιμοποιήσει και ο διπλανός μας. Σε τι χρονοδιάγραμμα πάνω κινείται η υλοποίηση του προγράμματος για τις παιδικές χαρές, κυρία Παπά? Οι νέες παιδικές χαρές που γίνονται με ίδια μέσα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Περάσαμε μία μικρή παράταση από το Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη συνεδρίαση για τις παιδικές χαρές, αυτές που σας είπα, ΧΑΝΘ, στη Γεννητσόν κλπ. Υπάρχει μία παράταση 4-5 μηνών, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εξελίσσεται. Και επίσης πρέπει να πω ότι οι τρεις παιδικές χαρές, οι οποίες θα γίνουν με το πρόγραμμα της χρηματοδότησης από τον Ιάρχος, και επομένως δεν θα γίνουν με δημόσια δημοπρασία από το Δήμο, δηλαδή θα παραδοθούν έτοιμες οι παιδικές χαρές. Ελπίζω το επόμενο τετράμινο, πεντάμινο, να τις έχουμε ήδη έτοιμες και να λειτουργούν, πηγαίνοντας δηλαδή προς την άνοιξη και προς το καλοκαίρι, να είναι και αυτές οι τρεις παιδικές χαρές του Ιδρύματος Ιάρχος να είναι ήδη κατασκευασμένες. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Και μετά ακολουθεί αυτό που σας είπα στην αρχή, η πιστοποίηση και των αυτών των παιδικών χαρών, ούτως ώστε να προσθεθούν στις 48 πιστοποιημένες παιδικές χαρές ένα μεγάλο στίχημα για τη Θεσσαλονίκη, να έχουμε σωστές, όμορφες και λειτουργικές και ασφαλείς, θα έλεγα, παιδικές χαρές. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θεσσαλονίκη FM 100. Ψυχαγωγή. Εκδήλωση αφιερωμένη στη συναυλία που είχαν δώσει ο Σάρλας Ναβούρ και η Λάιζα Μινέλη στο Παλέ ντε Κογκρέ στο Παρίσι το 1991, διοργανώνει απόψε στις 8 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κογκαλίδης, ο οποίος έδωσε πληροφορίες για τη διοργάνωση μιλώντας στην Αυσικά Γκράτσιο. Είναι μια συναυλία που δόθηκε το 1992, όταν ο Σάρλας Ναβούρ ήταν 68 χρόνων και η Λάιζα Μινέλη 46 χρόνων. Ναι. Ο Αζναβού κάλεσε τη Λάιζα Μινέλη να τραγουδήσει μαζί του. Ναι. Και την πείθη να ερμηνεύσει και στα γαλλικά ορισμένα τραγούδια, και εκείνη το κάνει
και μάλιστα με πολλή επιτυχία. Τραγουδάει μόνη της, τραγουδάει μαζί του, τραγουδάει ο καθένας ξεχωριστά, και μια αίθουσα 3.700 θεατών τους αποθεώνει σε κάθε ερμηνεία. Η συναυλία δόθηκε στο Παλέτε Κογκρέ. Είναι μια πολύ μεγάλη αίθουσα που χωράει ακριβώς 3.700 θεατές. Βρίσκεται κοντά στο περίφημο δάσος της Βουλώνης. Ακούγονται συνολικά γύρω στα 28 τραγούδια και ένα ποτπουρί από 14 τραγούδια που νομίζω ότι καλύπτουν όλες τις επιτυχίες του Σάλας Δαβού και τις επιτυχίες της Λάιζα Μινέλη. Δηλαδή είναι ένα εκπληκτικό γεγονός. Σήμερα ο Σάλας Δαβού είναι 93 χρόνων και συνεχίζει να τραγουδάει. Η τελευταία του περιοδία ήταν το 2014, αλλά και σήμερα εμφανίζεται σε τακτικά, σε τηλεοπτικά προγράμματα. Πόσο χρόνων είναι? Μπορεί να ερμηνεύει ένα τραγούδι και να ενθουσιάζει πάντα το κοινό. Πόσο χρόνων είναι? Είναι 93 χρονών. Και συνεχίζει να τραγουδάει. Θεμάς συγχαρητήρια. Συνεχίζει, ναι, και με το ίδιο πάθος, με την ίδια δύναμη όπως τότε που το γνωρίσαμε για πρώτη φορά. Έχω κάνει κάτι που με συνδέει με το Σάλας Δαβούρ ιδιαίτερο. Το εγώ τον ανακάλυψα γύρω στο 1956-57, όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος του δίσκος στην Ελλάδα. Ήταν ένας δίσκος 45 στροφών extended play με 4 τραγούδια. Ναι. Εκεί πέρα τον άκουσα να τραγουδάει «Αι μουρέ πουρτουά» και μου άρεσε πάρα πολύ. Εκδήλωση στη μνήμη του Θεσσαλονικιού συνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή διοργανώνει η Λέσχη Αστυνομικών Θεσσαλονίκης την επόμενη Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου, στο Αστυνομικό Μέγαρο, με τη συμμετοχή του Γιώργου Ντελάρα, του Φίλιππου Γράψα, του Γιώργου Καζαντζή και άλλων. Ο πρόεδρος της Λέσχης Αστυνομικών, Γιώργος Φεστερίδης, μίλησε στην Αυσικά Γκράτσιο. Η Λέσχη Αστυνομικών Θεσσαλονίκης είναι ένας σύλλογος ο οποίος σε πολύ συχνά διαστήματα κάνει εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Είναι ένα άλλο κομμάτι, ένα άλλο πρόσωπο θέλουμε να αναδείξουμε, του αστυνομικού, ενός επαγγέλματος που πολλές φορές είναι παρεξηγημένο. Θέλουμε να αναδείξουμε τον αστυνομικό. Έχουμε δημιουργήσει Λέσχη Ανάγνωσης Βιβλίου, έχουμε δημιουργήσει ομάδα ποδοσφαίρου που πηγαίνουμε, κάνουμε φιλανθρωπικούς αγώνες, μαζεύουμε για ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα, ανθρώπους που έχουν πραγματικές ανάγκες, λεφτά για να τους βοηθήσουμε σε αυτές τις κρίσιμες οικονομικές καταστάσεις που ζούμε. Έχουμε διάφορες είδους εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των εκδηλώσεων, την ερχόμενη Δευτέρα στις 29 Ιανουαρίου ώρα 11 στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στο αμφιθέατρό μας εκεί, στο πολύ ωραίο χώρο αυτό, στη Μοναστηρίου, θα κάνουμε αυτή την πολύ ποιοτική, θα έλεγα, εκδήλωση προς τιμή ενός ανθρώπου ο οποίος έχει τιμήσει και την ελληνική μουσική, το ελληνικό τραγούδι, αλλά κυρίως μέσα από αυτήν και τη Θεσσαλονίκη μας, mm-hmm. το Σταύρο Κουγιουμτζή. Έχουμε έρθει σε επαφή και με τη σύζυγό του. Με πολύ μεγάλη χαρά αποδέχτηκε την πρότασή μας για να γίνει μια τιμητική εκδήλωση στον σύζυγό της. Θα απονομεύουμε και τιμητική πλακέτα και στην ίδια για την συνεισφορά της, την οικογενειακή της ιδίας προς τον σύζυγό της. Στην εκδήλωση λοιπόν αυτή δηλώσαν συμμετοχή και θα παραστούν για να τιμήσουν την εκδήλωση πρώτα και για να μιλήσουμε, να πούμε ποιος ήταν ο Σταύρος Κουγιουμτζής και ποιο είναι το πραγματικό του έργο στο μουσικό στερέωμα της χώρας μας. Είναι ο Γιώργος Νταλάρας, ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος τον ευχαριστώ και δημόσια, γιατί από την πρώτη στιγμή ήταν θετικός στον άρθι, διότι mm-hmm. και αυτό συνέδεσε το όνομά του με τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή. Mm-hmm. Είναι ο Φίλιππος Γράψας, ο στιχουργός, ο οποίος έχει γράψει πάρα πολλά ποιοτικά τραγούδια. Ο Γιώργος Καζαντζής, ο συνθέτης, ο οποίος τελευταία γράφει τραγούδια με τον Γιώργο Νταλάρα, και ο γνωστός δημοσιογράφος, ο Κώστας Σομπλιάτκας, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το έργο του κυρίου Κουγιουμτζή και θα δείξει για ένα πεντάλεπτο απόσπασμα από εκπομπή. Από εκπομπή, το ότι είχε σχέση με τη ζωή του Σταύρου Κουγιουμτζή. Θα υπάρχει και μια παιδική χοροδία, η οποία θα παίξει πέντε τραγούδια, θα τραγουδήσει πέντε τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή. Το παρήγορο και το πολύ ευχάριστο για αυτήν την εκδήλωση, ότι ήδη έχουν δηλώσει
σχολεία, παιδιά, για να έρθουν να την παρακολουθήσουν. Ναι. Γιατί εμάς οι εκδηλώσεις μας δεν απευθύνεται μόνο στο αστυνομικό κοινό, απευθύνεται και στους πολίτες. Και θα έλεγα κυρίως στους πολίτες. Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση. Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο συνάδελφος Παντελής Ζουμπούλης. Παντελή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σοφία, κυρίες και κύριοι. 17η αγωνιστική, αμετάβλητη κατάσταση στην κορυφή. Για την ακρίβεια, η ΑΕΚ υποχώρησε την τρίτη θέση μετά την ισοπαλία στην Λάρισα. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 41 βαθμούς. Νίκησε 3-0 την Ξάνθη. Με το ίσκο νίκησε και ο ΠΑΟΚ τον Απόλλωνα Σμύρνης. 41-40 ο ΠΑΟΚ και 38 η ΑΕΚ. Στην Football League ο Άρης πέταξε 2 βαθμούς κοντά στην ΑΕΚ Καραϊσκάκης, παραμένει τόσο στην κορυφή, τον πλησίασε όμως η Παναχαϊκή και η Όφη. Ο Άρης, ο οποίος κινείται μεταγραφικά για την απόκτηση του Βοριανού θετικού Πατρίκ Βουό, ο οποίος ανήκει στην Λαμία. Στην ΓΑΜΑ Εθνική ο Ηρακλής εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Άρη Παλαιχωρίου και πέρασε στην κορυφή του δεύτερου ομίλου. Στο μπάσκετ ήταν για ΠΑΟΚ, ήταν και για Άρη, από δοκιμασίες κατά του Νίκου Λάσκαρη και στο Παλαιό αλλά και στο σπίτι του στην Αθήνα από φίλους του Άρη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην εκπομπή μας λίγο μετά τις 5. Βεβαίως, στη θύρα 100. Να ευχαριστήσουμε τον Παντελή Ζουμπούλη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ώρα ενημέρωσης από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.